βοηθήσουμε στην κάλυψη του σημερινού τελικού, που όλα δείχνουν ότι θα είναι συναρπαστικός. Ο κόσμος εδώ κατέκτησε από ώρες στο στάδιο, δημιουργώντας εξ αρχής μια φοβερή ατμόσφαιρα. Και πλέον αυτή είναι στο αποκορύφωμά της, κάτι φυσικά αρμόζει σε ένα τέτοιο τελικό. Σας ευχόμαστε λοιπόν να απολαύσετε κάθε στιγμή του υπέροχου αυτού θέαματος. Το θέαμα που αντικρίζει κανείς όταν μπαίνει στον Τραγκάο, σε ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα της χώρας, είναι μοναδικό. Λοιπόν, τέρμα τα ψέματα πλέον. Στους τελικούς συνήθως υπάρχει επιφυλακτικότητα, ειδικά στο ξεκίνημα. Ένα γρήγορο γκολ όμως ανατρέπει κάθε προπονητικό σχέδιο. Και να είναι και καλά. Λέτε να είναι αυτό το γκολ που θα τους οδηγήσει στη δόξα. Κατόρθωσε και πήρε όμορφα την κεφαλιά και δεν αστόχησε. Η κεφαλιά αυτή ήταν για σεμινάριο. Συγχρονίστηκε τέλεια με την μπάλα, έβαλε και την κατάλληλη δύναμη, οπότε ο goalkeeper δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιδράσει. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα που έσπασε το 0. Όταν σκοράρεις πρώτος, κόβεις τα πόδια των αντιπάλων σου. Φανταστείτε σήμερα τι ειδικό βάρος αποκτά αυτό το γκολ. Κάνει ένα γέμισμα μπροστά. Γιάνσεν! Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σουτ. Καθόλου άσχημη προσπάθεια. Το αντίθετο θα λέγαμε. Αν έμπαινε, θα ήταν πραγματικά γκολάρα. Ευκαιρία για γκολ. Την έκοψε. Διώχνει όπως όπως την μπάλα. Κουλιμπαλί στέλνει την μπάλα μπροστά. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Βγάζει τη σέντρα. Όχι. Είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Κουλιμπαλί. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Είναι απίθανος. Καταφέρνουν να διώξουν. Για όσους το έχασαν, μπήκε ένα γκολ πολύ νωρίς. Θα ψάξει το γκολ. Τη διώχνει μακριά. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση.
Γιάνσεν. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Φοβερή απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσεβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Ανεβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Και να, ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή για ένα πρώτο μέρος που κύλησε αρκετά εύκολα. Οι δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να θεωρηθεί. Για πες μας. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ αυτό. Πέρασε η παλιά. Πανέξυπνη αυτή η παλιά. Έκοψε την πάσα. Θα εκτελεστεί πλάγιο. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Αυτή η αλλαγή πιστεύω ότι μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την επίθεση τους. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Είναι σουτάρι με δύναμη. Τόσο σε ο τερματοφύλακας. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Δεν ήταν τυχερός εδώ. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Πολύ αποφασιστική η κίνηση του πορτιέρο. Κινήθηκε αστραπιαία και δικαιώθηκε. Έβαλε άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σηκώθηκε το σημαίακι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν ο Σαν. Κουλυμπαλή κάνει τη μακρινή παλιά. Βλέπει δίχτυα από εκεί. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ, το βλέπουμε. Ευκαιρία.
Ριψοκίνδυνη προσπάθεια. Αφού του βγήκε όμως, μπράβο του. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Η αμυντική θα πρέπει... Η κοπή της εφάου. Και είναι κίτρινη κάρτα. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση φαίνεται αυτή. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Αποδεικνύουν πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλία μου. Είναι μόνος με τον τερματοφύλακα. Όπως θα διώξουν. Θα κάνει τη σέντρα. Έφτασε η ώρα για την ανταμοιβή των παιχτών για όλη την πορεία. Επίσης, συγχαρητήρια και στον προπονητή που έκανε πράγματα και θάματα. Αλλά και στους οπαδούς που ακολούθησαν την ομάδα. Και στα εύκολα και στα δύσκολα.